Πρόκειται για συμφωνίες βέβαια αεροπορικών υπηρεσιών στη βάση της αμοιβαιότητας του ελληνικού κράτους με 5 χώρες της Ασίας και της Αφρικής και συγκεκριμένα με τη Μαλαισία, Ινδία, Μαυρίκιο, Κένια και Ρουάντα. Πρέπει εδώ να πούμε ότι όλες οι συμφωνίες που έρχονται προς κύρωση σήμερα στη Βουλή υπογράφηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, από το 2017 μέχρι το 2018. Παρά το ότι τώρα σε όλες τις εισηγητικές εκθέσεις, οι οποίες συνοδεύουν αυτές τις συμφωνίες, αναγράφεται πως οι συμφωνίες εξυπηρετούν τα γενικότερα αλλά και τα ειδικότερα αεροπορικά συμφέροντα της χώρας, τουρισμός, εμπορευματική κίνηση και αεροπορικές υπηρεσίες εν γέννη. Και αυτό βεβαίως εδώ μας θυμίζει εδώ ότι παντού και πάντα η κάθε αστική τάξη, εν προκειμένου η ελληνική αστική τάξη, επιδιώκει να εμφανίζει και να ταυτίζει τα δικά της συμφέροντα με τα συμφέροντα της χώρας και του λαού, μόνο που δεν είναι καθόλου έτσι, παρά το ότι τα ίδια ακριβώς περί συμφερόντων δηλαδή της χώρας γενικά και αφηρημένα επαναλαμβάνουν και οι εκπρόσωποι των αστικών κομμάτων από τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ μέχρι και το ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια είναι διαφορετική. Και οι 5 αυτές αεροπορικές συμφωνίες εξυπηρετούν καταρχάς τα συμφέροντα των αεροπορικών εταιριών και στη συνέχεια τα συμφέροντα και άλλων μερίδων του εμπορικού ελληνικού κεφαλαίου. Αυτό ακριβώς, η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, των μεταφορών και του εμπορίου, εξηγεί και το γιατί συμπίπτουν Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτές τις συμφωνίες, εξηγεί καθαρά και το γιατί τις υπερψηφίζουν και τις υποστηρίζουν. Καθώς με όλες αυτές τις συμφωνίες, το ελληνικό κράτος όχι μόνο αναλαμβάνει την προετοιμασία και το άνοιγμα των επιχειρηματικών πεδίων στις μεταφορές, τον τουρισμό και το εμπόριο, αλλά μεριμνά επιπλέον και εγγυάται και την κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων στο εξωτερικό, είτε των αεροπορικών είτε των υπολείπων. Το κράτος επίσης, σύμφωνα με τα ίδια τα κείμενα των συμφωνιών, μεριμνά και για την τήρηση των κανόνων του λεγόμενου καπιταλιστικού ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο κλάδο των αεροπορικών μεταφορών, αν δεχτεί βεβαίως κανείς εδώ ότι μπορούν να υπάρξουν τέτοιοι κανόνες, και όχι ο κανόνας του δικαίου του ισχυρότερου, ο μόνος άλλωστε κανόνας ο οποίος λειτουργεί πραγματικά στη ζούγκλα του αδυσόπιτου καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Το κράτος μεριμνά επίσης, με βάση αυτές τις συμφωνίες, και για τις πάσης φύσεως φοροαπαλλαγές άμεσων και έμεσων φόρων, όπως ο ΦΠΑ που τον πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα. Οι φοροαπαλλαγές με τις συμφωνίες υπακούν στην αρχή της αμοιβαιότητας. Σε όλες τις υποκύρωση σημερινές συμφωνίες περιέχεται εκείνο το κρίσιμο άρθρο, αλλού είναι το 10, αλλού είναι το 11, δεν έχει σημασία, με το οποίο άρθρο προβλέπεται η πλήρης φοροαπαλλαγή όλων αυτών των ιδιωτικών αεροπορικών εταιριών, καθώς αναφέρεται πάρα πολύ συγκεκριμένα σε φοροαπαλλαγές και άμεσων αλλά και έμεσων φόρων, όπως είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ, τον οποίο βέβαια, όπως είπαμε, τον πληρώνουν ανδρά. Ανδρά και ανελιπώς, με κάθε τους αγορά, τα λαϊκά στρώματα σε οτιδήποτε αγοράζουν. Από αυτόν τον φόρο, λοιπόν, απαλλάσσονται εντελώς οι αεροπορικές εταιρείες. Εδώ, βέβαια, πρέπει να θυμίσουμε και ορισμένα άλλα στοιχεία. Εδώ και χρόνια, στη χώρα μας, δεν υφίσταται εθνικός αερομεταφορέας, αλλά μονάχα ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες βεβαίως επιδοτούνται συχνά πυκνά και με αρκετά μάλιστα εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό κράτος. Αυτόν τα συμφέροντα εξυπηρετούνται από αυτές τις συμφωνίες. Εκτός από το ότι δεν υπάρχει πλέον εδώ και χρόνια εθνικός αερομεταφορέας, την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα κρατικά αεροδρόμια. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα αεροδρόμια της χώρας είναι ιδιωτικά αεροδρόμια, όπως δεν υπάρχουν και δρόμοι που είναι ιδιωτικοί, όπως δεν υπάρχουν σιδηρόδρομοι, όπως δεν υπάρχουν λιμάνια, έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα πάντα, με ό,τι αρνητικό σημαίνει αυτό για την εξυπηρέτηση του ελληνικού λαού
και για την τσέπη του. Θυμίζουμε ότι έχουν ιδιωτικοποιηθεί και τα περισσότερα, αλλά και τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, με την αποφασιστική πάντα συμβολή όλων των κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τελευταία ιδιωτικοποίησε 14 παρακαλώ αεροδρόμια με τη γνωστή σύμβαση που υπέγραψε με την Fraport. Με τον τρόπο αυτό, οι συγκοινωνίες και οι μεταφορές στην νησιωτική Ελλάδα γίνονται βέβαια ολοένα και πιο ακριβές. Ο νησιωτικός πληθυσμός ταλαιπωρείται και συχνά το χειμώνα αποκλείεται εντελώς για μέρες και από πάνω χρυσοπληρώνει αυτή του την ταλαιπωρία είτε στους εφοπλιστές, είτε στις αεροπορικές, τις ιδιωτικές πάντα αεροπορικές εταιρείες, τις οποίες αυτές ναυτιλιακές και αεροπορικές εταιρείες το ίδιο το κράτος επιδοτεί με πολλά πολλά εκατομμύρια. Πρόκειται βέβαια για το ίδιο αυτό κράτος που γίνεται πολύ τσιγκούνικο όταν αναφέρεται στους αγρότες ή στους μικρομαγαζάτορες είτε όταν αναφέρεται σε οποιαδήποτε ανάγκη του λαού μας. Τέλος, οι συμφωνίες αυτές δεν είναι καθόλου άσχετες και με τη γενικότερη γεωπολιτική αντιπαράθεση η οποία εκδηλώνεται και δυναμώνει μάλιστα στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Μια αντιπαράθεση που εκτός από εμπορικά και οικονομικά χαρακτηριστικά λαμβάνει όλο και περισσότερο και στρατιωτικά χαρακτηριστικά. Και είναι γνωστή τελευταία η συμφωνία AUKUS. Βεβαίως αυτή η σύγκρουση, αυτή η αντιπαράθεση αφορά την πρωτοκαθεδρία, το ποιος θα έχει την υπεριαλιστική πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν συμφέροντα και στην Ήπειρο της Αφρικής, συμφέροντα για τα οποία ενδιαφέρεται το ελληνικό κεφάλαιο όπου ανήκει η Κένια και η Ρουάντα. Είναι και αυτή η Αφρική μια Ήπειρος όπου και εκεί εκδηλώνονται σφοδρότατοι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Πρόκειται για μια πάμπλουτη Ήπειρο με πανφτωχούς ωστόσο λαούς, ταλαιπωρημένους, όπου και εκεί επιχειρεί και το ελληνικό κεφάλαιο στο μέτρο των δυνατοτήτων του να διεισδύσει και να κερδοφορήσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στα δύο πεδία, και στον Ινδοειρηνικό βεβαίως, όπου ανήκει και ο Μαυρίκιος, αλλά και στην Αφρική, τα ενδιαφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου είναι μεγάλα για τις περιοχές αυτές. Αυτά όμως, τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και γι' αυτό καταψηφίζουμε και τις 5 συμφωνίες τις σημερινές. Ευχαριστώ πολύ.